καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές και ηθοποιούς, με έντονη τη χιουμοριστική διάθεση, ο Γιάννης Ζουγανέλης, θα έρθει στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική εμφάνιση στο νέο χώρο εκδηλώσεων «Ο Μικρός Πρίγκιπας», στη Ρήγα Φεραίρου 148-150 και Κανάρι, την ερχόμενη Τρίτη, αύριο, στις 9 το βράδυ. Μαζί του θα έχει και το γνωστό ροκ συγκρότημα των 1550, που έχει επιτυχίες με κομμάτια όπως το «Κάποια Κυριακή», «Ήσουν Παντού» και «Ταξιδιώτης της Ερήμου». Ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά ροκ συγκροτήματα, οι Night Stalker, που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 1989, έρχονται στην Πάτρα για ένα μοναδικό live στον Πολυχώρο Πολιτεία, την Παρασκευή που μας έρχεται στις 23 Νοεμβρίου. Στη διάρκεια της συναυλίας που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους λάτρες της ροκ, οι Night Stalker θα παρουσιάζουν το νέο τους δίσκο με τίτλο Dead Rock Commandos, αλλά και όλες μεγάλες επιτυχίες από τους προηγούμενους δίσκους. Κινούνται στον χώρο του Stoner Rock και Desert Rock και κάναν τις πρώτες εμφανίσεις πριν από 22 περίπου χρόνια. Τη συναυλία στην Πάτρα θα ανοίξουν οι νικητές του The Band Project 2, Deadbeat Escapement και 5 εποχές. Η ταινία έχει βάση το Las Vegas. Ακολουθεί μια ομάδα μάγων, ταχυδακτυλουργών, που ληστεύει τράπεζες και μοιράζεται τα λάφυρα με το κοινό. Πρώτος κανόνας της μαγείας, να φροντίσει να είσαι ο ξυπνότερος άνθρωπος στο δωμάτιο, λέει αποφασιστικά και με δόση σαρκασμού ο Τζέζι Άιζενμπεργκ στο Μαρκ Ράφαλο. Ο Άιζενμπεργκ είναι σαν να δηλώνει κατευθείαν ότι είναι έτοιμος να παίξει τον εγκέφαλο ενός κόλπου που θα πιάσει τους θεατές, ίσως και εμάς, αδιάβαστος. Now they set up the real trick. Expose them now and destroy them. I've got nothing. Okay, thank you. Thank you for the delay. Whatever this grand trick is, it was designed a long time ago. And I believe that what's about to follow